Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα, 3η 25 Ιουνίου 2019. Ξεκινάμε ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4 για την δική σας και ανώλευκη ενημέρωση, όλα τα θέματα, τα τρέχοντα ζητήματα, το ρεπορτάζ γύρω από τον Ηρακλή, ολόκληρο το σύλλογο, τα τμήματά του, τα αθλήματά του, μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη του ήχου Βασίλη Καβαδία. Την καλησπέρα μου. Τι έγινε. Εγώ μάλλον κάτι ωραία. Την, ε, την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο που μας ακούει είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου στο Ηρέντιο. Χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους του Ηρακλή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τρόπο επικοινωνία σε FM και το μήνυμα σας αποστολή στο 54526. Bluelibero.gr το mail μας, blue Παρέα με το Νότο Καφέ, All Day Bar και Cocktail Bar στο βράχο τη Αθήτου, με υπέροχη θέα την θάλασσα. Χάνετε όσοι δεν έχετε βρεθεί στο Νότο, πάνω ψηλά στο βράχο τη Αθήτου. Πραγματικά χάνετε. Και όταν θα πάτε, θα με θυμηθείτε. Για εσά που θέλετε σακούλε και ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, σακούλε αριστοπλάστ, σακούλε απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλε τι διαστάσει και τι καλύτερε τιμέ τη αγορά. 17ο χιλιόμετρο παλαιά εθνική οδού Θεσσαλονίκη Σερών 2394072941 και αριστοπλάστ.gr για τι απαραίτητε πληροφορίε. Το καθιερωμένο μήνυμα έσκασε. Ε, καλησπέρα, καλή εκπομπή Γιώργο, ζούμε για να σα ακούμε και τη διοίκηση. Του ξανά. Καλησπέρα, καλή εκπομπή Γιώργο, ζούμε για να σα ακούμε, λέει ο Μάνο. Και τη διοίκηση του Ηρακλή να κυνηγούμε. Ποιητή, άμα το έχει. Άμα το έχεις βγάζει και, και στη χάκια. Λοιπόν, πριν ε, δούμε το όποιο ρεπορτάζ υπάρχει για το ποδόσφαιρο, πάλι κουνάω το κεφάλι μου ενώ δεν με βλέπετε, για τα υπόλοιπα έχουμε να πούμε πράγματα και για το μπάσκετ και για το βόλε και για το γάμα σίγμα και για μια αυριανή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί και θα δούμε και τα δικά σας μηνύματα και έχουμε, έχουμε ψωμί. Ε, να καταγράψω την είδηση που αφορά την αθώωση των ε, οπαδών του Ηρακλή από το σημερινό δικαστήριο των τριών από τους πέντε όσον αφορά τους δύο υπάρχει το εφετίο τη Δευτέρα πάντως θα, θα βγουν από την ε, φυλακή καθώς είναι κάτω των ε, 21 οπότε επαναλαμβάνω από τους πέντε ή 3 αθώοι έχει τελειώσει η υπόθεση και οι δύο θα βγουν την Δευτέρα, θα αποφυλακιστούν και στη συνέχεια θα ακολουθήσει, δεν ξέρω αν έχει οριστεί, το εφετείο. Για το ποδόσφαιρο θα πω κάτι που δεν ξέρω, προφανώς δεν έχει καμία σημασία στην παρούσα φάση, αλλά μιλάμε ότι αυτό που παθαίνει ο Ηρακλής και ο κόσμος του όσον αφορά για το ποδόσφαιρο ήταν δεν θα πω εύκολο αλλά θα πω πως λέμε στις εξετάσεις πανελλήνιες τώρα και ο κολλητός μου Άγγελος είναι στην Αγγλία να είναι καλά τα θέματα ήταν βατά έτσι δεν λένε κάποιοι τότε τουλάχιστον στη δική μας την εποχή η πύλη μου βγαίνανε έξω πηγαίνανε σκάγαν τα κανάλια έξω από τα, από τα σχολεία και οι περισσότεροι λέγανε τα θέματα ήταν βατά ε, ήταν βατό λοιπόν αν και εδώ δεν μιλάμε για πανελλήνες εξετάσεις, ήταν βατό ο Ηρακλής, η ΠΑΕ Ηρακλής, να προσέξει και πρώτον να σωθεί αγωνιστικά και δεύτερον να μην αντιμετωπίζει θέματα έξω αγωνιστικά. Βέβαια τώρα αυτό που θα πω επαναλαμβάνω μπορεί να μην έχει καμία απολύτως σημασία γιατί έχει, έχει τελειώσει η ιστορία από τη στιγμή που έχει επιβληθεί το μείον και δεν ασχολείται η ΠΑΕΚΑ καθόλου γι' αυτό. Ε, δεν μπορούμε να συζητάμε ότι η ΠΑΕ με το αφημί, η ΠΑΕ με το αφημί της ΑΕΠ, το ΑΕΠ μπροστά μπορεί να παίξει σε επαγγελματική κατηγορία. Αλλά διαβάζοντας και τις ειδήσει που υπάρχουν γενικά στο χώρο και με αυτό το αστείο, το πρωτάθλημα της περσινής Football League, της περσινής Β' Εθνικής, πραγματικά είναι κομικοτραγικό το ότι ο Ηρακλής δεν βρίσκεται τουλάχιστον στο Super League 2. Ότι ήταν, ήτανε, είναι επίτευγμα πραγματικά, δηλαδή να θέλεις να το πετύχεις δεν μπορείς. Η διοίκηση Παέ Ηρακλής το πέτυχε όμως. Να τερματίσει ο Ηρακλής δέκατος αγωνιστικά και εντέκατος εξωαγωνιστικά. Και θα μπορούσε, ξέρετε, εάν δεν είχε αυτό το μείον 33, εάν ήταν σωστός, αν ήταν σωστή η διοίκηση, αν έκανε όλα αυτά που έπρεπε να κάνει και τα κτλ να διεκδικεί, παρά τον υποβιβασμό, παρά την 11η θέση, να διεκδικεί θέση σήμερα που μιλάμε και να είμαστε όλοι μαζί... Να κάνουμε τον αγώνα μας βάσει τη σημερινή είδηση που λέει ότι πέντε ομάδες Super League 2 δεν πήραν άδεια θα μπορούσε ο Ηρακλής εδώ να διεκδικήσει μια θέση. Τι λέω τώρα, ε. Ο Ιγινιακός... Ο Απόλλων Λάρισας, ο Απόλλων Πόντου, ο Εργοτέλης, ο Ηρόδοτος, η Παναχαϊκή, η Κέρκυρα και η Σπάρτη, μαζί με τον Ιρακλή φυσικά δεν πήραν άδεια. Άδεια πήρε ο Καραϊσκάκης, ο Μισαμικός, ο Πλατανιάς και τα Τρίκαλα που τα τρίκαλα υποτίθεται έχουν υποβιβαστεί. Θα διεκδικήσουν όμως. Τα τρίκαλα δεν έχουν ιστορίες όπως μείον 33 για να προβληματίζονται. Τέλος πάντων το αναφέρω για να δείξω ότι πραγματικά ήταν αστεία η περσινή σεζόν και θα μπορούσαν, εάν ασχολιόντουσαν όπως θα έπρεπε, να αποφύγουν και τον αγωνιστικό υποβιβασμό και τον εξωαγωνιστικό υποβιβασμό. Μετά, βέβαια, δουλειά δεν γίνεται και ο Ρακλής αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα. Το παραμικρό. Το μόνο που έχει είναι να εκνευρίζει και να στεναχωρεί και να κάνει τον κόσμο να υποφέρει ακόμα ένα καλοκαίρι. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή χρειάζονται συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, να βρεθεί αφημή. Δεύτερον, να πληρωθεί αυτό το αφήμι. Τρίτον, να βρεθούν άνθρωποι που θα βάλουν λεφτά για να τρέξουν την ομάδα αυτού του αφήμι. Και τέταρτον, αυτοί οι άνθρωποι να ασκήσουν και διοίκηση. Ή μπορεί να βρεθούν κάποιοι που θα βάλουν λεφτά και να βρεθούν κάποιοι άλλοι που θα ασκήσουν διοίκηση. Δεν το ξέρω. Αυτό εντάξει, είναι λεπτομέρεια. Μπορούν όλα αυτά να συμβούν μέχρι, μέχρι πότε άραγε, γιατί ο Ιούλιος έρχεται. Πότε θα κάνεις ομάδα. Σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα και αν κατέβεις. Με ποιες προ... υποθέσεις, με ποια προοπτική θα κατέβεις σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Από τη στιγμή που... που τώρα που μιλάμε δεν έχεις τίποτα. Ούτε αφημή έχεις, ούτε ομάδα έχεις, ούτε χρήματα έχεις, ούτε τους ανθρώπους έχεις που θα μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν αύριο από τη συνάντηση που θα γίνει στο ξενοδοχείο της πόλης Προκύψει κάτι. Θα το δούμε αύριο το βράδυ στις 9.30. Ένα ανάλογο κάλεσμα είχε γίνει και πέρυσι με την πρωτοβουλία του κυρίου Καράγλου. Που είχαν συγκεντρωθεί οι ε, για να δουν τι μπορούν να κάνουν, αν μπορούν να μαζέψουν χρήματα, αν μπορούν κάποιοι να μπουν μπροστά κτλ. κτλ, κτλ. Ε, δεν ξέρω αν αυτή η συνάντηση αφορά το ποδόσφαιρο ή και το ποδόσφαιρο ή αποκλειστικά το ποδόσφαιρο ή γενικά τον Ιρακλή πάντως έχουν κληθεί Ιρακληδείς, επιφανής και τα να, λοιπά να δώσουν το παρόν και, και να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που θα πούνε βάζω το κεφάλι μου στον τουρβά μπαίνω μπροστά αν δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα δεν μπορεί αυτό από μόνο του να περπατήσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να περπατήσει από μόνο του εάν δεν υπάρχουν κάποιοι που θα βάλουν λεφτά. Μπορεί να μιλάμε για Football League, γιατί ναι μεν είναι τρεις οι επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά βάσει των όσων κυκλοφορούν το πιο εφικτό είναι να πάρθει ένα αφημί από ομάδα Football League. Ο Θεσπρωτός βέβαια το έχει διαψεύσει. Ε με τρίγλια και τον κρόνο αργυράδων της Κέρκυρας δεν έχουμε καμιά ενημέρωση. Αυτοί που κάνουν τα ραντεβού ελπίζουμε κάποια στιγμή να μας ενημερώσουν. Εδώ είμαστε να τα καταγράψουμε όλα. Η πόρτα μας ανοιχτή είναι για την ενημέρωση του κόσμου φυσικά πάνω απ' όλα. Πες ότι γίνεται κάποιο deal με αυτές τις ομάδες ή με κάποια από αυτές τις ομάδες. Χρειάζονται 700-800 ευρώ. Πώς θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Με τον Τον Παπαδόπουλο που λέει ότι θα θα βάλω μια χορηγία ή να μαζευτούμε 5-10 να βάλουμε από 10 χιλιάρικα. Έτσι δεν γίνεται. Και αυτοί που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα μακάρι να δούνε την ημερομηνία που την έχουν δει, είμαι σίγουρος και να τρέξουν ακόμα περισσότερο. Αν έχουν φυσικά να, να βάλουν όπως είπα νωρίτερα το κεφάλι στον Τουρβά. Θα, θα το διαβάσω φίλε μου Τόλι. Καλησπέρα στο φίλο το Τόλι. Ε, θα το διαβάσω, το έχω μπροστά μου από το νωρί το, το πρωί. Ε, όσον αφορά την απόφαση για εξώδικο του ΓΣ, είναι μεγάλο το κείμενο. Είναι το αμέσως επόμενο θέμα που θα, που θα έλεγα ε, και θα μπούμε σε, σε αυτό σε πολύ λίγο. Λοιπόν, αν θυμάστε, πριν δύο περίπου χρόνια, ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής είχε ξεκινήσει μία προσπάθεια να κυνηγήσει ό,τι μπορεί, να διεκδικήσει ό,τι μπορεί και ήταν σε συγκεκριμένα μέτωπα. Η μία αφορούσε το 2011 και τον άδικο υποβιβασμό με αφορμή τα δικαστήρια και των όσων κατηγορήθηκαν και τιμωρήθηκαν εν τέλει για το Κοριόπολης κτλ. Λοιπά, λοιπά, Με τη γνωστή ιστορία του Αστέρα Τρίπολης. Και η άλλη υπόθεση ήταν η υπόθεση του 17 με το Λεβαδιακό. Είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις. Για την πρώτη προχωρά σε μία ακόμα κίνηση ο Γυμναστικός Σύλλογος με εξώδικο και θα διαβάσουμε τι ακριβώς αναφέρει αυτό ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου και αρχή. Εξώδικη δήλωση, καταγγελία, διαμαρτυρία, πρόσκληση με επιφύλαξη δικαιωμάτων του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλή Θεσσαλονίκη που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα προ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, τη Super League Ελλάδο που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, τη Football League που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποίηση Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και πάμε να δούμε τι ακριβώς γράφει. Επαναλαμβάνω, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά δεν είναι και η τελευταία. Πριν δύο χρόνια είχε ξεκινήσει όλο αυτό. Δυστυχώς δεν προχώρησε κάτι. Ο Γυμναστικός Σύλλογος όμως ξαναμπαίνει στη διαδικασία να ξαναδιεκδικήσει πράγματα και θα ακούσετε τώρα με κάθε λεπτομέρεια. Όπω γνωρίζετε, το σωματείο μα είναι το αρχικό ιδρυτικό σωματείο τη ΠαΕΡΑ Κλή που υποβιβάστηκε μέσω των γνωστών αποφάσεων τη ποδοσφαιρική δικαιοσύνη το 2011 και επομένω δεν έχει καμία σχέση τόσο με το ιδρυτικό σωματείο ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ όσο και με τη σημερινή ΠαΕΡΑ Κλή. Το Μητρικό Σωματείο παραμένει ο Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλή που αποτελεί ιστορική συνέχεια του αρχαιότερου ελληνικού συλλόγου και σύμφωνα με το ισχύον αθλητικό δίκαιο διατηρεί όλα τα καταχυρωμένα από το νόμο 2725 κάθετος 1999 δικαιώματα και προνόμια. Μάλιστα, αυτή η αδιάλειπτη ιστορική και νομική συνέχεια θα υπήρχε μέχρι σήμερα αν δεν είχε διαταραχθεί βία το 2011 με τις υπαριθμό 195 και 133 αποφάσεις πρωτοβάθμιας πειθαρχικής επιτροπής Super League και της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, αντίστοιχα που υπέγραψαν τη θανατική καταδίκη της τότε ΠΑΕ, λόγω υποτιθέμενης εμπλοκής στο σκάνδαλο των πλαστών φορολογικών ενημερωτήτων. Υπενθυμίζουμε ότι η πειθαρχική διαδικασία της ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης των οργάνων σας ενεργοποιήθηκε κατόπιν σχετικής καταγγελίας της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης και της κατάθεσης στο ελληνικό κοινοβούλιο του τότε Προέδρου της ΕΠΟ, κ. Σοφοκλή Πιλάβιου. Για την ιστορία επίσης χρήσιμο είναι να θυμίσουμε τις συνθέσεις των οργάνων που απαρτίζονταν η μεν πρωτοβάθμια από τον χαρίλαο Κλουκίνα, τι θυμόμαστε τώρα ε, εν ενεργεία δικαστή ως πρόεδρο τον Στέφανο Στεφανόπουλο συνταξιούχο εφέτη ως εισηγητή και τον Γεώργιο Στεφανάκη δικηγόρο Αθηνών, η δε δευτεροβάθμια από τον Νικόλαο Λεοντή, εν ενεργεία αρεοπαγήτη ως πρόεδρο τον Γεώργιο Βλάση συνταξιούχο αντιεσαγγελέα του Αρίου Πάγου ω και τη Μαρία Αναστασάκη, δικηγόρο Αθηνών. Δηλαδή, οι επιτροπέ που έκριναν το ιστορικό μέλλον του Ηρακλή όχι μόνο δεν απαρτίζονταν από τακτικού δικαστέ, όπω συμβαίνει σήμερα, αλλά πέραν τη κόντρα Λέτζεμ σύνθεσή του, ειδικά τα μέλη τη Επιτροπή Εφέσεων εμπλέχθηκαν στα ποδοσφαιρικά σκάνδαλα των σημαίων αγώνων είτε σε ποινικό είτε σε πειθαρχικό επίπεδο και ανεξάρτητα από τη μετέπειτα απαλλαγή του. Σε κάθε περίπτωση, αυτέ οι αποφάσει εφαρμόστηκαν άμεσα και μέχρι πριν δύο μήνε εθεωρούνται ορθές και δίκαιες. Όμως, όλα αυτά ίσχυαν μέχρι 9 Απριλίου 2019, οπότε το, οπότε το εφητείο Αθηνών, κρίνοντας τελεσίδικα το σκάνδαλο των πλαστών ασφαλιστικών ενημερωτήτων, αθώωσε 46 παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων και τον τότε μεγαλομέτωχο και ιδιοκτήτη Παέρακλής, κύριο Αντώνη Ρέμο. Ω μητρικό σωματείο που μάλιστα κατά την εκδίκαση τη υπόθεση στην Επιτροπή Εφέσεων άσκησε Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ τη ΠαΕΡΑΚΛΗ, όλα αυτά τα χρόνια όχι μόνο παρακολουθούσαμε την εξέλιξη όλων των υποθέσεων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου που είχαν σχέση με τον Ηρακλή, αλλά και ασκήσαμε σχετικέ νομικέ παρεμβάσει. Η κυριότερη παρέμβασή μα αφορά την καταγγελία που υποβάλαμε ενώπιον τη Επιτροπή Διοντολογία κατά τον ΠαΕ Αστέρα Τρίπολη και Λεβαδιακό, αυτό που σα έλεγα νωρίτερα. Λόγω τη πρωτόδικη ποινική καταδίκη των διοικούντων του για συμμετοχή στο σκάνδαλο των θυμένων αγώνων που δημοσιογραφικά καταγράφηκε ω Κοριόπολη. Και ενώ σύμφωνα με του διεθνεί και εγχώριου κανονισμού έπρεπε και οι δύο ΠΑΕΝ να τιμωρηθούν με υποβιβασμό, ανεξάρτητα από την τελεσίδικία τη καταδίκη, τα ποδοσφαιρικά όργανα κράτησαν στο σιρτάρι την υπόθεση, μέχρι περιέργωση καταδικαστέντε παράγοντε να αθωωωωθούν από το εφετείο Αθηνών. Επειδή επομένω, όπω έγινε σεβαστή από τα ποδοσφαιρικά όργανα αυτή η απαλλακτική απόφαση του εφετείου Αθηνών και τελικά δεν τιμωρήθηκαν οι ΠΑΕ, Αστέρα, Τρίπολη και Λευαδιακό, ακριβώ με τον ίδιο τρόπο πρέπει να γίνει σεβαστή και η απαλλακτική απόφαση του εφετείου Αθηνών για τον Αντώνη Ρέμο και να απαλλαγεί και η ΠΑΕ Ρακλή. Επειδή το ισχύον ποδοσφαιρικό δίκαιο πρέπει να επιτρέπει συγγνώμη, την επανόρθωση αυτή τη ώστε να επανέλθει ο πραγματικό και γνήσιο Ηρακλή στο επαγγελματικό ποδόσφαιρό μα, επειδή αυτή τη στιγμή μόνο τυπικά υφίσταται αγωνιστικά διοικητικά και οικονομικά η ΠαΕΡΑΚΛΗΣ που προήλθε από την ΑΕΠΟΝΤΗΟΝ, επειδή πιθανολογείται βάσιμα πλέον ότι αυτή η ΠαΕΡΑΚΛΗΣ σύντομα θα διαλυθεί, όμω ανά πάσα στιγμή το αυθεντικό ιδρυτικό σωματείο μα θα μπορεί να ιδρύσει μια νέα καθαρή ΠαΕΡΑΚΛΗΣ, επειδή στο αναδιαρθρωμένο επαγγελματικό ποδόσφαιρο όλη η Ελλάδα θέλει να υπάρχει και ο Ηρακλή επειδή αν υπάρχει βούληση από την ΕΠΟ και τις Λίγκες μπορεί να καλυφθεί το υφιστάμενο κενό αλλά και να επανορθωθεί η συντελεστή σα εις βάρος του συλλόγου μας αδικία. Επειδή το σωματείο μας εξαιτία του άδικου υποβιβασμού και της διάλυσης ΠΑΕ υπέστη τεράστια οικονομική ζημία χάνοντας έσοδα και δικαιώματα επί 8 αγωνιστικές περιόδους, για τους λόγους αυτούς και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματό μα, διαμαρτυρόμαστε για τι άδικε αποφάσει των ποδοσφαιρικών αγώνων ει βάρο μα, καταγγέλουμε τη μεροληπτική, καταχρηστική και παράνομη αντιμετώπιση του συλλόγου μα έναντι άλλων συλλόγων που αποδεδειγμένα παρανόμησαν ατιμωρητή. Σα καλούμε να επαναφέρετε στην πρώτερα ένομη κατάσταση την Παέρα Κλή μέσω τη αγωνιστική αποκατάστασή τη στι αναδιαρθρωμένε επαγγελματικέ κατηγορίε. Άλλω σα δηλώνουμε ότι θα ζητήσουμε παροχή ένομου προστασία από τα αρμόδια ποδοσφαιρικά όργανα και τα πολιτικά δικαστήρια, προκειμένου να επανωθωθεί η αγωνιστική και οικονομική ζημία του συλλόγου μα. Πληροεξούσιο δικηγόρο Γεώργιο Παναγόπουλο. Πληροεξούσιο δικηγόρο που υπογράφει ε, εκπροσωπώντας το Γυμναστικό Σύλλογο Ηράκλη. Αυτή είναι η προσπάθεια μέσω από τον ΓΣ που ουσιαστικά ζητά την παρουσία του Ηρακλή στην πρώτη εθνική κατηγορία. Του Ηρακλή που άδικα και αποδεδειγμένα άδικα υποβιβάστηκε το 2011. Οχτώ χρόνια μετά. Φέρτε τον πίσω όπως τον ρίξατε. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει γιατί μπορεί κάποιος να αρχίσει να ρωτάει μπορεί να γίνει με εκείνο το... Ε το αφημί, εκείνη η ΠΑΕ είναι σε καθεστώ εκαθάριστη, έχει διαλυθεί κτλ. Κάποιο θα πει είναι μια κίνηση τακτική, κάποιο θα πει είναι μια κίνηση η οποία θα πέσει στο κενό, κάποιο θα, θα, πει συγγνώμη είναι μια κίνηση απλά επικοινωνιακή, κάποιο θα πει πάμε να του τα πάρουμε όλα. Όλε οι απόψει ηρακλιδαίων είναι και θα είναι και όλε είναι απόλυτα σεβαστέ. Εγώ φυσικά και είμαι με αυτού που λένε πάμε να του τα πάρουμε όλα. Γιατί ξέρετε, αν τα βάλουμε κάτω, μιλάμε για εκατομμύρια. Αν τα βάλουμε κάτω, μιλάμε για τρελή αποζημίωση. Και αν τα βάλουμε κάτω, μιλάμε ότι ο Ηρακλή πρέπει να είναι στην πρώτη εθνική κατηγορία. Θα πει κάποιο, γίνεται σε αυτή τη χώρα που τον έχουν ρίξει τρει φορέ στα χαρτιά να του δώσουν όλα όσα έχασε όλα αυτά τα χρόνια και να τον επαναφέρουν. Όποιος και να το ρωτήσει αυτό, δίκιο θα έχει. Αν γίνεται ή όχι. Και καλά κάνει ο γάμα και προχωρά σε αυτές τις κινήσεις. Το αν θα έχουν αποτέλεσμα θα φανεί. Αλλά το ψάχνει. Το κυνηγά, το διεκδικεί, το προχωρά, μέχρι να αποδειχθεί ότι ή υπάρχει κάτι ή δεν μπορεί να συμβεί το παραμικρό. Αυτό που μπορεί να συμβεί Βασίλη μου είναι να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο εδώ στην ώρα για μπλε. Yeah. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Παρέα με το Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar και με Late Breakfast για όσους θέλουν να φάνε late το πρωινό τους και με υπέροχη θέα την θάλασσα, με υπέροχα κοκτέιλ ως αργά το βράδυ. Μπορεί να κάνουμε και κάτι ως happening μέσα στο καλοκαίρι, κάποιο Σαββατοκύριακο, θα το, θα το δούμε, θα το δούμε. Θα είστε όλοι καλεσμένοι. Α, να μην το ξεχάσω, τώρα που λέω θα είστε όλοι καλεσμένοι ξαναλέω για ακόμη μια φορά, ήδη σήμερα ένας φίλος επικοινώνησε και να είναι καλά, ε, ότι μέσω της φιλίας, της αγάπης και της... Τη φιλία και τη αγάπης τίποτα άλλο λοιπόν, που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια με τον καπετάνιο μα, τον καπετάν Κώστα στην ε, Κιανόλευκη Λευκάδα. 30 διπλέ προσκλήσει είναι για σας για κρουαζιέρα. Με το υπέροχο κρουαζιερό πλοίο του. Έτσι μου αρέσει να το αποκαλώ. Που φεύγει από τον Ιδρύ κάπου στι 9 το πρωί και έρχεται το βράδυ έχοντα κάνει στάσει σε γκρεμνού, πορτοκατσίκι, σκορπιό, ηθάκι, κεφαλονιά και γυρίζει πίσω στον Ιδρύ Λευκάδα. Όσοι λοιπόν, όσα αερακλάκια και ακροατέ, ώρα για μπλε. Επιλέξουν φέτος τη Λευκάδα να επικοινωνήσουν με την εκπομπή ώστε να στείλουμε στον Καπετάνιο τα ονοματεπώνυμά τους και να κάνουν κούτρα δωρεάν αυτή την κρουαζιέρα γιατί ο Καπετάνιος αγαπά πάρα πολύ τον Ηρακλή κρατά ψηλά τη σημαία εκεί στη Λευκάδα και φέτος νομίζω είναι 10 χρόνια περίπου που μας κάνει αυτό το δώρο και σας το παρέχουμε και όλα αυτά τα 10 χρόνια πάρα μα πάρα πολλοί Ηρακληδείς έχουν κάνει αυτή την ημερήσια ε, κρουαζιέρα με όλου αυτού του υπέροχου προορισμού που σα ανέφερα. Όποιο επιθυμεί, λοιπόν, το ξαναλέω, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με την εκπομπή, να στείλει μήνυμα είτε mail, είτε facebook, είτε στο 54526, είτε να πάρει τηλέφωνο, ό,τι θέλει, για να στείλουμε στον καπετάνιο μα τα ονόματα και να περάσετε όμορφα. Όσοι φυσικά έχετε επιλέξει να πάτε φέτο στη Λευκάδα, είτε για τρίμερο, είτε για περισσότερε μέρε διακοπών. Να ξαναθυμίσω επίσης ότι εδώ και μέρες έχω στα χέρια μου τα τρία DVD του τεράστιου Γιώργου Ορφανίδη με τις υπογραφές για τους τρεις νικητές που είχαν κληρωθεί πριν από καιρό. Τα έχω στη διάθεσή μου, όποτε θέλουν, επικοινωνούν, έρχονται να τα παραλάβουν. Αυτό που συμβαίνει στον ελληνικό αθλητισμό πέρα από τα όσα χάλια υπάρχουν στην Παέρα κλείς, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Και στα τρία μεγάλα αθλήματα δεν ξέρεις πώς πότε και με ποιε και πόσε ομάδε θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Στο ποδόσφαιρο, μπορεί κάποιε να μην κατέβουν στη Super League 2. Σήμερα δήλωσε ο κύριο Λεουτσάκο, όταν του λέγαμε εδώ, θυμάστε πριν ένα-δύο μήνες, του λέγαμε Είστε σίγουρο, κύριε Λεουτσάκο. Τώρα φλασιά έφαγα. Τον είχαν φιλοξενήσει εδώ στην Αργιαμπλέ. Είστε σίγουρο ότι αυτά που σα λέει ο κύριο Βασιλιάδη θα γίνουν. Για την αναδιάρθρωση. Βεβαίω έχει περάσει από τον νόμο και έχουμε συμφωνήσει για λεφτά πολλά κτλ. κτλ, κτλ. Πού είναι τα λεφτά, Και σήμερα ο κύριο Λεουτσάκο βγήκε και είπε ότι δεν θα κατέβουμε να παίξουμε στο πρωτάθλημα οι ομάδε τη Super League 2 αν δεν γίνουν πράξη υποσχέσει. Δεν μιλάμε για υποσχέσει, μιλάμε για νόμο που ψηφίστηκε, πέρασε από τη Βουλή για την αναδιάρθρωση. Λεφτά φυσικά ήταν αέρας, κοπανιστός. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν τεράστιο πρόβλημα. Στο μπάσκετ ο Χολαργός φεύγει, ο Ολυμπιακός δεν ξέρουμε τι θα κάνει και εδώ τεράστιο θέμα. Στο βόλεϊ ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης δεν την παλεύει. Ο Φίνη Κασίρου σήμερα έβγαλε ανακοίνωση δεν την παλεύει ούτε αυτός για να κατέβει. Η ΑΕΚ αποχώρησε από το πρωτάθλημα ούτε αυτή την παλεύει ελληνικό αθλητισμό. Όλα ρολόι πάνε. Όλα ρολόι. Βέβαια για τον Ηρακλή που μα ενδιαφέρει και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ οι ομάδε είναι στην Α1 κατηγορία και θα κατέβουν και θα παίξουν κανονικά. Μην ξεχνάμε ότι για το βόλεϊ ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Όπως έχετε διαπιστώσει εδώ και μέρες υπάρχει μία στασιμότητα και υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Η εξήγηση είναι ότι έχουμε κολλήσει εκεί στα 230-240 διαρκείας. Που φυσικά και είναι ένα σημαντικό νούμερο για την εποχή. Αλλά αν δεν αυξηθεί το νούμερο άμεσα των εισιτήριων διαρκείας για το βόλεϊ δεν θα έχουμε και άμεσα ανακοινώσεις. Όπως έχετε δει δεν έχει ανακοινωθεί ούτε ο προπονητής ούτε οι παίκτες που έχουν μπει στη διαδικασία ανανεώσεων από πέρυσι, ούτε μεταγραφές που για τις οποίες υπάρχουν κάποιες προφορικές συμφωνίες. Γιατί δεν υπάρχει το μαρούλι. Χωρίς μαρούλι πώς θα πάρεις υπογραφές. Πρέπει να γίνει ακόμα ένα μεγάλο ντου. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή το έσοδο παραμένει διαρκείας. Μέσα σε ζώο μπορεί να προκύψουν και χορηγίε και οτιδήποτε άλλο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει χρηματοδότηση, τώρα που μιλάμε, τα διαρκεία είναι το έσοδο. Και αν δεν ξαναγίνει ένα ντου, πολύ φοβάμαι ότι θα αργήσουν να έρθουν αυτέ οι, οι ανακοινώσει. Για το, για το βόλιο. Και δεν είναι το θέμα το να, να υπάρξουν ανακοινώσει. Το θέμα είναι να υπάρξει δράση. Να υπάρξει κινητικότητα. Να μην χαθούν παίχτε. Να μην χαθούν μεταγραφικοί στόχοι. Να δημιουργηθεί μια ομάδα όπω τη θέλει ο προπονητή τώρα. Όχι να πάρει παίχτε που θα περισσέψουν αύριο μεθαύριο επειδή τώρα δεν υπάρχουν τα χρήματα για να πάρθουν οι στόχοι που, που έχουν βάλει στο μπάσκετ βάσει των όσων μεταφέρονται μεταφέρονται συγγνώμη από την Καέρα κλής. μέσα στην εβδομάδα φεύγει και η Τρίτη ε, από αύριο Τετάρτη λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή περιμένουμε οριστική εξέλιξη για το θέμα του προπονητή χθες σας είπαμε ότι έτσι όπως είναι τα δεδομένα θεωρούμε πολύ δύσκολο βάσει και του ρεπορτάζ που έχουμε κάνει ο Κώστας Μέξας να παραμείνει και φέτος προπονητής του, του Ηρακλή. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν προκύψει δύο ονόματα, ή δύο ονόματα, συγγνώμη. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν γίνει επαφές. Το θέμα είναι να προχωρήσει γρήγορα η ΚΑΕ σε απόφαση για προπονητή. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει διαφωνία σημαντική του Δρακόπουλου σε συγκεκριμένα ζητήματα με τον κύριο Μέξα. Δεν μιλάω για αυτό που λέμε το κλισέ διαφορά φιλοσοφία, νοοτροπία κτλ. Μιλάμε για συγκεκριμένα ζητήματα. Δηλαδή, εγώ θέλω έτσι να κάνω την ομάδα, εγώ θέλω έτσι να κάνω την ομάδα. Εγώ θέλω αυτού του παίκτε, εγώ θέλω αυτού του παίκτε. Εγώ θέλω έναν κορμό από πέρυσι, εγώ δεν θέλω έναν κορμό από πέρυσι. Εγώ θέλω κινηθούμε έτσι όσον αφορά του ξένου. Εγώ θέλω να κινηθούμε διαφορετικά όσον αφορά του ξένου. Δεν είναι τυχαία τα παραδείγματα που σα λέω. Αλλά ε, πρέπει να, να, τελειώσει αυτό. Γιατί πρέπει να έχει ο προπονητή. Δεν το συζητάμε. Αν θα είναι ο κύριο Γιάννη Καστρίτη που από χθε οριστικά αποτελεί παρελθόν από τον Άρη. Είναι καλό προπονητή. Αλλά για να μιλήσουμε για αυτόν πρέπει να έχουμε οριστική εξέλιξη με Λύση συνεργασία με τον κύριο Μέξα. Γιατί ο κύριο Μέξα έχει συμβόλαιο με την ομάδα και θα πάει ουσιαστικά σε λύση συνεργασία. Έχει συμβόλαιο όπω μα το είχε μεταφέρει ο ίδιο όταν τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ μετά την επιτυχία τη ανώδου τη επιστροφή στην, στην Α1. Νομίζω ότι υπήρχε σχετικό όρο στο συμβόλαιό του ότι εφόσον η ομάδα ανέβει Α1, αυτόματα ε, ανανεώνεται και το συμβόλαιό του. Οπότε πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή εφόσον αποφασίσουν 100% ότι δεν θα συνεχίσουν μαζί, να ανακοινωθεί αρχικά αυτό, να μην χαθεί άλλος χρόνος, και στη συνέχεια να ανακοινωθεί ο νέος προπονητής, είτε είναι ο κύριος Καστρίτης, ο πρώην τεχνικός του Άρη, είτε είναι κάποιος άλλος. Ναι, πιστεύω ότι γίνεται, λέει ο φίλος ο Τόλης, αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το αν γίνεται ή όχι, να προχωρήσει αυτό με τη σκηνή του ΓΣ για να αποκατασταθεί ο Ηρακλή και οικονομικά και ηθικά και ψυχικά και τα πάντα και να παίξει με αποζημιώσει ξανά στην πρώτη κατηγορία. Πιστεύω, λέει ο Τόλη, ότι γίνεται. Αν το ίδιο έγγραφο πάει σε όλα τα κόμματα πριν τι εκλογέ, τώρα όμω, χθε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα είμαι με το φίλο μου, το δημοσιογράφο, με την παρέα μου και ότι στη θέση μου θα κάθεται κάποιο άλλο. Προτάσμα χωρί Ηρακλή δεν γίνεται. Ούτε εγώ μπορώ να το φανταστώ και η αλήθεια είναι ότι με βασανίζει αυτή η σκέψη, φίλε μου Τόλη και την κάνω για δευτερόλεπτα και, και τη διώχνω. Προσπαθώ να τη διώξω γιατί δεν την παλεύω καθόλου να μου έρχεται στο μυαλό ότι ήδη δεν την παλεύω που δεν μιλάμε για προετοιμασία, που δεν μιλάμε για φιλικά, που δεν μιλάμε για ομάδα, που δεν μιλάμε για μεταγραφές, που δεν μιλάμε για τίποτα. Που, που θέλω να πω κάτι για το ποδόσφαιρο και, και πονάει η ψυχή μου. Ε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλήθεια, πραγματικά. Δηλαδή δεν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπαίνουμε στον Ιούλιο και δεν υπάρχει ομάδα, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ποδοσφαιρικό τμήμα. Και ο πόνος είναι μεγάλος και για την ανδρική ομάδα και για τα υπόλοιπα παιδιά, έτσι. Γιατί έγινε μια δουλειά φέτος, K19, K17, K15 κτλ κτλ, η K19 πήρε πρωτάθλημα, μην το ξεχνάμε αυτό, καλύτερη ομάδα στη φουτμπολίκα αναδείχθηκε, δεν είναι μικρό πράγμα. Εμ... Α, ah, ο Βιτλής ήδη ανακοινώθηκε στον Απόλυνα Σμύρνη. Και όλοι θα του δείτε. Αύριο μεθαύριο θα βρουν θα ομάδε. Έχουν βρει ήδη περισσότεροι. Λογικό είναι να περιμένουν ποιον. Τον Τόμ Παπαδόπουλο. Θα τον περίμενε κανένα μα. Δεν νομίζω. Καλησπέρα Γιώργο, γράφει ένας φίλος ο Εμιλιάνος ε, δύο-τρεις εβδομάδε είχα γράψει σε σχόλιο για την αυθεντική ΠΑΕ ελπίζω να μην περίμενα να δουν αυτό για να ψάξουν έστω τι γίνεται Νομίζω το αίμα νερό δεν γίνεται και κάποτε θα επιστρέψουμε με το αρχικό αφημί. Ε, μου στέλνει και για, και για τη Λευκάδα. Ωραία. Θα μεταφέρω το ονοματεπώνυμό σου φίλε μου Εμιλιάνε στον α, καπετάνιο μας. Μ, απλά να, α, να επικοινωνήσεις. Θα σου δώσω στοιχεία. Να επικοινωνήσεις μαζί του όσο πιο σύντομα γίνεται. Μην το λέω για όλους σας αυτό. Μην πάτε ξέρω εγώ, Παρασκευή και τον πάρετε Παρασκευή. Γιατί πολλοί κλείνουν θέσει για την κρουαζιέρα κάθε φορά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο. Να πάρετε κάποιε μέρε νωρίτερα και να πείτε Γεια σα, είμαι ο Τάδε, έχω κερδίσει την πρόσκληση από την εκπομπή. Ωραία για μπλε κτλ. λοιπά ε, για να σα κλείσει θέση, γιατί γεμίζει εύκολα το κρουαζιέρο πλοίο του. Να περάσει υπέροχα με την παρέα σου, φίλε Εμιλιάνε. Όσο για το πρώτο που έγραψε. Πάλι μακάρι θα πω. Πάλι μακάρι θα πω. Ε, αν και σε αυτή τη χώρα δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα βρεθεί κάποιο που θα πάρει μια απόφαση που θα αποζημιώνει οικονομικά τον Ηρακλή, θα του δίνει όλα αυτά που έχασε 8 χρόνια. Πάντα βάλουμε κάτω, παραλαμβάνω, είναι εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια. Και θα τον βάλει και στην πρώτη κατηγορία γιατί αποδεδειγμένα τον έριξε παράνομα το 11. Που υπάρχει και άλλο υποδοβασμό ε, το 17, αλλά. το το δεν μπορεί να κάνει κάτι ο ΓΣ για το 17. Για το 11 μπορεί. Για το 17 είναι θέμα της αέπειρακλης για τον υποβιβασμό του, του Λεβαδιακού. Είναι βέβαια απίστευτο αυτό που μπορεί οποιοδήποτε να βρει στο διαδίκτυο πλέον για το πάρτι που έκανε, που κράτησε στη, στην έπαυλή του για 24 ώρες παρακαλώ τον Παπαδόπουλο Νύχτες του Μαρόκου. Ο Τόμ Παπαδόπουλο που άφησε απλήρωτους μέχρι και του DJ του καφτατζογλίου, αν θυμάστε σε ένα παιχνίδι των τελευταίων αγωνιστικών, ήρθαν τα δύο παιδιά, ο Λεωνίδα και ο Ανδρέα, καλά να είναι, και μα μετέφεραν εκεί στα δημοσιογραφικά ότι σήμερα δεν θα έχουμε ούτε ήχο, ούτε ε, μουσική, ξέρω εγώ, ενδεκάδε κτλ. Γιατί κάνουμε αποχή από τη στιγμή που είμαστε απλήρωτοι. Παίρνανε 30-50 ευρώ απλήρωτοι ποδοσφαιριστέ, απλήρωτοι υπάλληλοι, απλήρωτοι η ίδρυψη, απλήρωτο το ρεύμα. Όλοι όσοι αυτοί δηλώνουν απλήρωτοι τέλο πάνω που εργάστηκαν φέτο στον Ινακλή. Άφησε την ομάδα στα τάρταρα, δεν ασχολήθηκε με καμία υπόθεση, δεν ανέλαβε τίποτα. Και ταυτόχρονα βλέπει να διοργανώνει την έπαυλή του στη Φιλαδέλφια τι νύχτε του Μαρόκου, Ήταν και ο κύριο Χατζόγλου εκεί, από ό,τι ενημερωθήκαμε, μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου. Και είναι να τρελαίνεσαι κάνοντα αυτή τη σύγκριση. Άπειρα χρήματα ξοδεύτηκαν για, για αυτό το πάρτι που κράτησε 24 ώρες την επαυλή του με τις Porsche, και τις Lamborghini και τις Ferrari και ό,τι άλλο εκεί πέρα μπορείς να δεις φωτογραφίες. Τη στιγμή που ο ίδιος άνθρωπος, λίγες μέρες πριν, έκανε πρώτες ποδοσφαιριστές να του δίνει 100 ευρώ την εβδομάδα. Για τα χρήματα που τους οφείλει. Ό,τι και να πούμε, λίγο είναι. Και όσον αφορά το θέμα του Βόλου, και εμείς και ο κόσμος και όλοι μας κάναμε πολύ μεγάλη υπομονή δεν δέχτηκε κράξιμο, δεν δέχτηκε μπινελίκη, δεν δέχτηκε γενική κατακραυγή ο Τον Παπαδόπουλος. Δεν κυνηγήθηκε για αυτό το θέμα, γιατί στην προοπτική του Ηρακλής να παίξει στο ενδεχόμενο του Ηρακλής να παίξει στη Σούπερ Λίγκα, οι περισσότεροι κάνανε του Σουηδούς. Σου λέει, άσε μήπως και, άσε μήπως και, αλλά βέβαια, όσο περνούν οι μέρες, καταλαβαίνετε αυτό το άσε μήπως και δεν έγινε, δυστυχώς. Και πέρα ότι δεν έγινε, ε... προκύπτουν και άλλα συμπεράσματα. Θυμάστε πριν δύο εβδομάδες που σας είπα για μεταγραφή συγκεκριμένου παίχτη από τον Βόλο σε συγκεκριμένη ομάδα της Θεσσαλονίκη, η οποία έδωσε χθε και τρει δανεικού στο βόλιο. Αυτά έτσι τα προσθέτουμε. Ο Κυριάκος γράφει: Μπράβο στον κύριο Χατζόγλου, παραδέχομαι. <laughs> Παραδέχεσαι που οδηγούσε εκεί τη ε, της Πόρσε. Ε, εγώ φίλο μου Κυριάκο το ξέρεις ότι όλη αυτή τη χρονιά παραέγινα κακούς, κακός, και παραέγινα γραφικός σε σημείο που να να αυτοαποκαλούμε κακός και γραφικός. Τα ξεπέρασα τα όρια της γραφικότητας. Με αποκορύφωμα εκείνη τη συνέντευξη τύπου που δεν μας άφηνα να κάνουμε άλλες ερωτήσεις γιατί τελείωνε ο χρόνος. Ό,τι και να προσθέσουμε, γιατί δεν είναι μόνος του ο Τόμ Παπαδόπουλος. Αντιπρόεδρο έχει και μέλη του ΔΣ έχει και ιδρυτικό σωματείο υπήρχε. Δεν ήτανε μόνος του. Να αναφέρουμε δύο ειδησούλες για τα υπόλοιπα τμήματα. Παρέα με τις ε, σακούλες απορριμμάτων αριστοπλάστ Στο 17ο χιλιόμετρο παρεάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών. Aristoplast.gr για απαραίτητες πληροφορίες. Λοιπόν, το τμήμα γυναικών του Ηρακλή ανακοίνωσε στο μπάσκετ την έναρξη συνεργασία με τον Κώστα Αστεριάδη για τη σεζόν 19-20. Ο 34χρονο τεχνικό έχει πολυετή παρουσία σε ομάδες αγωνιών και κοριτσιών, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια ήταν μέλο του προγραμματικού staff τη Ακαδημία Χουπ του Γιώργου Μασλαρινού. Θα αναλάβει τα τμήματα των Εανίδων και Κορασίδων, έχοντα στο πλευρό του την Μαριαλένα Τσίμου. Ε... έχοντα. Πού είναι το χάσα, ναι. Έχει διατελέσει προπονητή και στο παρελθόν τη διετία 12-14 σε Ακαδημία του Συλλόγου. Τον καλωσορίζουμε πίσω και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που του ανατέθηκε και αναφέρει η ανακοίνωση. Είμαι πολύ χαρούμενο που επέστρεψα στον Ηρακλή. Είμαι χαρούμενο που η Λίνα Τραμουντάνη μου εμπιστεύτηκε ένα τόσο σημαντικό πόστο στην ομάδα και από την πλευρά μου θα προσπαθήσω να δώσω 200% να επιστρέψει η ομάδα σε επιτυχίε στο μέλλον. Καλούμε του γονεί και όλα τα κορίτσια που θέλουν να δοκιμαστούν στα τμήματα κορασίδων και Νεανίδων να επικοινωνήσουν τα παρακάτω τηλέφωνα για πληροφορίε του κυρίου Λαμπρόπουλου Παναγιώτη, του κυρίου Κώστα Στεριάτη και της Μαριαλένας Τσίμου. Υπάρχουν τα τηλέφωνά τους στην, στην, ιστοσελίδα και στο διαδίκτυο. Να πούμε και για, τον, για, την ομάδα του Πόλο, το τμήμα υδατοσφαίρησης, που μπαίνει στην μάχη της προκληματικής φάσης για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, το Πόλο Ανδρών. Σε περίπου δύο εβδομάδες, παίχτες και προβλητικό επιτελείο ετοιμάζονται πυρετοδός για να πετύχουν το στόχο της ανόδου. Ο Ηρακλής είναι στον Όμιλο Θεσσαλονίκης με Πανσεραϊκό Μακεδονικό Εθνικό Αλεξανδρούπολης και ΣΑΠ Νεάπολης και οι αγώνες θα διεξαχθούν 5 με 8 Ιουλίου. Καλή προετοιμασία, καλή επιτυχία και στους αθλητές του πόλου του Ηρακλή. Μια παγωμένη πυρίτσα να χτυπήσουμε, Βασίλη μου, ό,τι πρέπει είναι τώρα. 8 και 2 πρώτα λεπτά πριν δώσουμε τη σκητάλη σε Ζάχο και Τάσο Τρέγια, σε Τάσο Τρέγια και Ζάχο στο Την πυρίτσα βέβαια θα την βγούμε πάνω στο βράχο της Αθήτου, στο Νότος Καφέ, All Day Bar και Cocktail Bar. Υπέροχο. Μαγαζάρα ατελείωτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο. Να δούμε τι θα δούμε και τι θα πούμε πάλι. 7 με 8 στην ώρα για μπλε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.